ταξίδι αυτό που θα πάμε αγκαλιά σε πελάγι βαθιά μ' οδηγώ την καρδιά θα έχει και βοριά μα και νύχτες πανσελίνες να φωτίζουν τη δική μας στεριά. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί σ' ό,τι θέλω και θες μ' οδηγώ το φιλί θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε μα ποιο τέλος δεν πονάει πολύ. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε μα ποιο τέλος δεν πονάει πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή μα σε θέλω κύμα άγριο. Χριστίνα! Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή. Πού είσαι τώρα, θα γυρίσεις σπίτι? Είμαι στην Κομωτινή, ήρθα να βρω τον Πέτρο. Η Χριστίνα είναι στην Κομωτινή. Για ταξίδια που δεν ήθελες, είσαι πιάνει και πάλι κλαις. Έλα πάμε και αδειό μιλές. Για ταξίδια που... Να πας και να τη φέρεις εσύ. Σκεφτήκατε τι πάνε να κάνετε, νέα παιδιά? Δεν λυπόσαστε τα νιάτα σας τα τρυφερά? Κρύο ο Λάζαρος. Τότε άκου αυτό. Έχει για καημένε κόσμε, έχει για γλυκιά ζωή. Αυτό είναι ωραίο. Το έλεγαν οι γυναίκες που έπεφταν στο ζάλογο. Δεν είμαι την περίσταση. Τότε να σου πω το τέλειο. Πήγαινε να ανοίξεις. Άκου. Λοιπόν. Χριστίνα μου ωραία. Και Φίλιππε γλυκέ. Καλημέρα. Όπα. Μόλις τώρα ετοίμαζα τις ευχές μου για το... Σσ, μην πεις τίποτα και εκτεθούμε. Κατάλαβα. Ήρθε και ο Φίλιππος. Γεια σας. Είναι αυτό που φαντάζομαι. Ρουσάκι, άκυρος ταχόκυρος τριαντάφυλλος. Να τους γράψετε όλους κανονικά. Μην ακούτε κανέναν. Μια κουβέντα είναι αυτό. Τους έχετε ανάγκη. Πρόσεξε. Αν τώρα αυτοί πάρουν το πάνω χέρι, πάλι θα σας χωρίσουν. Αυτό πια ποτέ. Μέχρι και η αδερφή του δεν ήθελε να πάμε σπίτι της. Από τέτοια θα φάτε πολλά. Έχετε γύρω στο μάχη να αντέξετε. Ο πατέρας μου. Δεν ξέρει τίποτα ο Κυριάννης. Πάντως πρέπει να τον πάρεις. Να του μιλήσεις, να το εξηγήσεις. Σιγά σιγά. Σε μικρές δόσεις. Θα στηριχτείτε σε 2-3 φίλους και όλους τους άλλους βράστους. Η οικογένεια για εμάς τους μουσουλμάνους είναι... Μωράτ, η αγάπη και στους χριστιανούς και στους βουδιστές και στους μουσουλμάνους είναι το ίδιο. Σκέψου, σ' όλο τον πλανήτη οι άνθρωποι κλαίνε το ίδιο, γελάνε το ίδιο. Γιατί λοιπόν όχι για την αγάπη? Όχι εγώ. Τι πίνεις πια? Στην υγειά μας. Και σε σένα, Μωράτ. Στην υγειά σας. Σουκράν. Μέρχαμπα, Χασάν. Δεν πειράζει. Μπαίνει και ρούντζε, έπ' κατσίωρσουν. Ευδέ μπαίνει με κλίγερλα. Μπαίνετε σε νέμπε κλίωρουμ. Μπίτα κίκα, μπισέ η σορτζάμ. Μπουγιούρ, σορ. Τι γίνεται με τη Μελέκ? Τη βλέπω κάπως περίεργη τον τελευταίο καιρό. Ρώτησε, τι να σου πει. Τη ρώτησα και μου λέει άσχετα. Είμαι σίγουρος ότι βγαίνει με κάποιον. Μήπως με το Μουράτ? Όχι, μην ανησυχείς. Πώς το ξέρεις, μιλήσατε? Τέλος πάντων. Με τον ξάδελφό μου τον Ισμέτ, Γιάννη. Εσύχασες? Εσύ μεσολάβησες? Τι θες τώρα, θα μου κάνεις και παρατήρηση? Όχι, καρδούλα μου. Να μάθω τι άνθρωπος είναι. Όταν έφυγα ήταν πιτσιρικάς. Αυτός έμεινε εδώ. Δουλεύει στο θείο του και λέει να λήξει δικό του μαγαζί.
Δεν τα παράτησε να τρέχει στη Γερμανία. Εντάξει. Πω πω βιασύνη. Είναι και κάτι άλλο. Για τη Μελέκ. Όχι. Για μένα. Το πήρα απόφαση, Σουκράν. Δεν θα ξαναγυρίσω στη Γερμανία. Θα μείνω εδώ. Αλήθεια. Το πήρες απόφαση. Δεν θέλω να σε ξαναχάσω. Ήθελα να σου το πω από καιρό, αλλά συνέχεια με αποφεύγεις. Και λέω μετά, αργότερα, να έρθω να βρω τους γονείς σου, να μιλήσω. Τι να τους πεις? Να τους πω ότι σ' αγαπώ από μικρή. Ότι σ' αγαπώ ακόμα. Μπορεί να έγιναν λάθη, να καθυστέρησα. Αλλά τώρα είμαι έτοιμος να σε παντρευτώ. Μπορώ να πω κι άλλα. Να πω ότι ο καιρός που πέρασε δεν ήταν άχρηστος. Έδειξε ότι η αγάπη αυτή αντέχει. Όλα αυτά τα χιλιόμετρα, η απόσταση που μας χώριζε, έδειξε ότι η αγάπη είναι δυνατή. Ξέρει να κρατάει. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Που έδειξες υπομονή, αξιοπρέπεια και δύναμη περισσότερη από τη δική μου. Είσαι λίγο χαρούμενη, ε? Την άλλη εβδομάδα θα βάλω ένα θείο μου να έρθει να μιλήσει στους δικούς σου, ε? Ναι, μόνο... Τι? Όχι το θείο μου, Μεχμέτ. Δεν φέρνει τύχη. Πώς πάει η Χριστίνα στην νομική? Καλά. Τώρα είναι εδώ, ε? Την είδα προχτές. Ναι. Ευχαριστώ σας. Όμορφο κορίτσι έχεις κάνει πάντως. Καλή είναι. Άρεσε το καλό. Με γεια σου. Αλλά να ξέρεις, της γυναίκα σου φέρνει περισσότερο. Έχεις δίκιο. Άντε, γεια, τα λέμε άλλη φορά. Η αλήθεια να λέγεται, Κυριάννη μου. Α, να λέγεται, να λέγεται. Άντε, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια. Δεν μπορούσες να είσαι πιο ευγενικός με τον πελάτη? Και εσύ μπορείς να μου πεις γιατί έχει τόσες μέρες να πάρει τηλέφωνο? Πήρε προχθές από την Κομωτινή, είπε ότι είναι καλά. Τι άλλο? Μπορεί, μη δουλεύεις τώρα. Δύο μέρες προσπαθώ να επικοινωνήσω και δεν το σηκώνει. Είδες τι έγινε με τον Φίλιππο? Μαύρη πέτρα έριξε πίσω του το παιδί. Ούτε που ξαναφάνηκε καθόλου. Λέω να αλλάξουμε λίγο τη βιτρίνα. Θα πάω πάνω στην Κομωτινή να τη βρω. Δεν μπορεί να παίζει η κρυφτούλη η Χριστίνα μαζί μου. Τη βάζω κάτω και την πατάω. Να πάω να φέρω φαγητό απ' έξω. Ναι. Έλα, μπαμπά μου. Πού είσαι εσύ? Πού μας παράτησες και έφυγες? Γι' αυτό πήρα να σου εξηγήσω. Θα σκάσω, Χριστίνα. Νταμπλάστα μου ήρθε. Τι θα γίνει με σένα? Εσύ δεν μου είπες ότι θέλεις τον Φίλιππο? Ότι θα έρθει το Σάββατο σπίτι να μιλήσουμε? Ναι ή όχι? Και εγώ σου είπα, το σκέφτηκες καλά, παιδί μου? Το αποφάσισες και μου λες ναι, μπαμπά. Το ξέρω, έχεις δίκιο. Και εγώ σε πιστεύτηκα. Και είπα, αφού το λέει το παιδί μου, έτσι να γίνει. Ξέρω, ήμουν μπερδεμένη. Δεν έχω δικαιολογίες. Μόνο ότι τον αγαπώ πολύ. Ποιον? Τον Πέτρο? Μα εσύ η ίδια μου έλεγες ότι δεν θέλεις να τον ξαναδείς στα μάτια σου. Μπαμπά μου έλεγες, μη με αφήσεις να ξανανεύω στην Κομωτινή. Τα κάνω όλα λάθος. Στενοχωριέμαι πολύ. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Συγγνώμη, μπαμπά μου. Εγώ σε εμπιστεύτηκα. Προσπάθησε να καταλάβεις. Και εσύ με πρόδωσες. Όχι, όχι, μην το λες αυτό. Μόνο για τον εαυτό σου νοιάζεσαι. Άκουσέ με. Ντρέπομαι. Είναι η πρώτη φορά που ντρέπομαι για την κόρη μου. Άμα σου εξηγήσω, θα καταλάβεις. Δεν θέλω τίποτα. Ούτε να μου εξηγήσεις, ούτε να σ' ακούσω. Ηρέμησε, μη μας βρει κανένα κακό. Κι άλλο.
Αντρικά σήμερα. Τι έγινε, αγάπη μου, τι έπαθες? Ο πατέρας μου. Τι, μιλήσατε? Ήταν στενοχωρημένος. Θυμωμένος. Σώπα, αγάπη μου, σώπα. Πρώτη φορά τον άκουσα έτσι. Μου είπε ότι ντρέπεται για μένα. Όχι, αγάπη μου, δεν το εννοεί. Ο πατέρας μου ήταν πάντα περήφανος για μένα. Είναι. Και θα ξαναγίνει. Ναι, καλά. Έτσι πως τα έχω κάνει. Σώπα, αγάπη μου, σώπα. Έχει δίκιο. Δεν φέρθηκα σωστά. Με πίστεψαν και εγώ τους άδειασα. Έκανες αυτό που έπρεπε. Άκουσες την καρδιά σου. Είμαι εγωίστρια. Επιπόλαιη. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Μου κλείσε το τηλέφωνο. Τι είναι αυτό? Άνοιξε το. Άνοιξε το, ρε, δεν δαγκώνει. Εισιτήριο. Ακριβώς. Πού λύσαξες να πας πέρυσι? Η Γερμανία. Μέσα είσαι. Τρεις μήνες στο καλύτερο κολέγιο. Με χαλαρό πρόγραμμα, ξενύχτια, σπόρα, εκδρομές, η καλύτερη σου. Θες να με διώξεις? Δεν κατάλαβα, λίγο θα σου πέσει. Άλλοι παρακαλάνε. Έχω να δώσω πτυχίο. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Το παίρνεις την επόμενη περίοδο. Ευκαιρία να βελτιώσεις τα γερμανικά σου. Φοβάσαι μήπως? Τίποτα δεν φοβάμαι. Απλά ήρθε η ώρα να πας μια εκδρομούλα. Να χαλαρώσεις. Πες το. Ήθελα να πάω να τη βρω να... Να κάνεις τι? Να την πλακώ στο ξύλο. Να μην με θεωρεί μαλάκα. Έχω βαρεθεί, ρε πατέρα, δεν έχω άλλο. Η καλύτερη απάντηση είναι η περιφρόνηση. Όταν βρεθείς στο Βερολίνο, όλα από εκεί θα σου φανούν μικρά και ασήμαντα. Και η Χριστίνα και η Κομωτινή όλα. Και μπορεί να πεταχτώ κι εγώ κανένα Σαββατοκύριακο. Με τη μαμά? Όχι, ρε, οι δυο μας, αντροπαρέα. Εντάξει. Συμφώνησε, θα πάει? Θα πάει. Σίγουρα? Ναι, νομίζω κατά βάθος το θέλει και ο ίδιος. Για να δούμε. Ένα παψιματάκι θέλει και είναι του κουτιού. Τι κοινόχρηστα έχει? Οικονομικό είναι. Το χειμώνα βέβαια που σφίγγουν τα κρύα, εκεί που πήγε το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα κοινόχρηστα. Ωραία, λοιπόν, άνετο, ε. Εσείς, παντρεμένοι? Όχι ακόμα, αργότερα. Ναι είστε, δεν σας πήραν τα χρόνια. Τα ντουλάπια της κουζίνας πέρυσι τα βάψια μου. Μια χαρά είναι. Και ωραίο χρώμα. Εμένα μου αρέσει πολύ. Λέω να το κλείσουμε. Ωραία, λοιπόν. Θα σας δώσω 300 ευρώ προκαταβολή και θα υπογράψουμε τα συμβόλαια. Αυτά θα το κουβεντιάσετε με το σύζυγο το απόγευμα. Τα ονόματά σας? Χριστίνα Σάκαρη. Και εσείς? Μουράτα Λιόγλου. Δηλαδή είστε... Μουσουλμάνοι, ναι. Και εσείς χριστιανοί? Αφήστε την προκαταβολή. Γιατί? Ο άντρας μου το έχει υποσχεθεί σε ένα φίλο του. Δεν είναι σίγουρο ακόμα. Όμως καλύτερα... Δεν κατάλαβα. Τι άλλαξε? Απλώς... Μόλις ακούσατε ότι είναι μουσουλμάνος, αλλάξατε γνώμη. Εγώ? Γιατί?
Το κάτω σε μουσουλμάνους το έχω δώσει. Απλώς τώρα... Τώρα τι. Εξηγήστε μου. Άστο, Χριστίνα, άστο. Και απάνθρωπο και παράνομο είναι αυτό που κάνετε. Σας είπα, θέλω να συνονοηθώ με τον άντρα μου. Πάμε. Δεν έχει νόημα, πάμε. Şimdilik tamam ama dün iki kızı işten çıkardılar. Oh, αρχίσανε και εκεί. Μία από την αποθήκη και μία από την παραλαβή. Καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι μου έχετε να τη σπάσω στο ξύλο και μετά να πάω στην αστυνομία. Είσαι να πάμε τώρα μαζί. Έλα, ηρέμησε. Καλά δεν τζαντίζεσαι. Πώς δεν αντιδράς. Φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζεις διακρίσεις. Δεν τα έχω με αυτά. Μου τη δίνουν. Μεγάλες κουβέντες. Θυμάσαι πώς αντέδρασε όταν έμαθες ότι είμαι μουσουλμάνος. Δεν είναι το ίδιο. Εσύ είπες ψέματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Τι θα γινόταν αν σου λέγα την αλήθεια εκείνη τη μέρα στην ταβέρνα του Λάζαρου. Ευτυχώς που δεν την είπες. Γι' αυτό πρέπει να βελτιώσω τα αγγλικά μου γρήγορα. Ίσως αρχίσω και υπολογιστές. Τότε θα νιώθω πιο σίγουρη. Ξέχασα να σου πω, πρέπει να πάω να αγοράσω κλωστές. Θα τα πούμε, εντάξει. Έγινε, γεια σου, μιλώ για τη Σαφίνα. Γεια σου. Γεια. Πω, πω, φρίκι ιδιοκτήτρια. Παρηγορήσω από το γεγονός ότι και μουσουλμάνα να ήταν, πάλι δεν μας το δίνει. Και τότε θα έκανες εσύ επεισόδιο. Δεν σου φαινόταν για τόσο καβγατζού όμως. Σου πάνε πολύ τα μαύρα. Γιατί δεν τα φοράς. Τι κοιτάς. Τίποτα. Έλεγα να πάμε στο ψητοπολείο να τσιμπήσουμε κάτι. Θες. Πίνεσες από τώρα. Γεια σου, Μουράτ. Γεια. Ο κούλνας ηλγητή γιορ. Ηλί. Ανανήν, χαστά ορδού νου πηλή γιορμουσού. Ναι, Ιεβάρ. Δόκτωρ, κρυπ τί γιορ. Αματσόκ ουζουλιόρ. Πει τηλεφωνά. Γεια σας. Ποια ήταν η κοπέλα? Θα σου πω. Αυτή ήταν, η Μελίτα. Ναι, δηλαδή η Μελέκ. Έχασες το χρώμα σου μόλις την είδες. Ήξερα ότι θα συνέβαινε αυτό. Ξέρεις πώς είναι τώρα. Μουράτ, τη σκέφτεσαι ακόμα? Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί σου μίλησε τουρκικά? Τι σου είπε? Τίποτα, κάτι άσχετο. Ολόκληρη κουβέντα κάνατε, μην μου λες εμένα τίποτα. Ζηλεύεις. Κόφτω. Μου είπε κάτι για τη μάνα μου, ότι είναι άρρωστη. Πρέπει να πας να τη δεις. Μια κουβέντα είναι αυτό. Σε κοίταξε πάντως με έναν τρόπο. Και τίποτα να μην μου έλεγες, θα καταλάβαινε ότι είναι η Μελέκ. Κάθε φορά που τη βλέπω, που τη σκέφτομαι, νιώθω αμήχανα, ντρέπομαι. Σε καταλαβαίνω. Το ίδιο ακριβώς νιώθω και εγώ για τον Φίλιππο. Είναι πολύ καλό κορίτσι όμως. Όχι. Έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Έτσι είναι και ο Φίλιππος. Είναι τόσο καλός, που αν δεν ήσουν εσύ στον κόσμο, θα έμενα μαζί του και θα ήμουν ευτυχισμένη. Η μοίρα όμως. Το κισμέτ. Το κισμέτ. Τώρα πίνασα κι εγώ. Θα σε πάω εγώ κάπου. Να πάρεις ιδέα και από τη δικιά μας κουζίνα.
Έχεις φάει χιουνκιάρ μπεγεντή. Τι είναι αυτό? Κρέας με πουρέ μελιτζάνας. Μερχαβαλάρ. Μερχαβαλάρ. Τι θα πάρουμε? Ας τα παραγγείλω εγώ. Πες τους ότι τελειώσαν όλα. Έτσι έτσι. Εκεί πορσένου χιουκιάρ μπεγεντή. Γιόκ μπιτή. Τελείωσε. Είμαστε άτυχοι. Ο Ηλίσσε πιζέ κάρνε για ρέκετήρ. Θα σ' αρέσει και αυτό. Μπρουγκουν γιάπ μάντακ. Ή χιτ πισίνης, γιόκ μου. Ο Ηλίσσε πι καταλόγ κετήρ. Έχω λίγο άγχος αύριο που θα πάω στη σχολή. Γιατί? Τι φοβάσαι? Δεν φοβάμαι. Απλά ξέρεις, θα με κοιτάνε όλοι κάπως. Αγνώρισε τους, δεν αξίζει τον κόπο. Πολύ αργούν όμως. Ζήτησα ένα κατάλογο. Άσε, θα πάω εγώ να τους εξηγήσω. Για με κολαράκ νεύαρ. Έχεις μισή κάμα, Δημοράτ. Και όλα τα κυλέρνε. Δυστυχώς μου έχουν τηλεφωνήσει και τα έχω δώσει σχεδόν όλα. Δεν. Μάλιστα, κατάλαβα. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα για μας, Λυπάμαι, αλλά. Μάλιστα. Πάμε να φύγουμε. Γιατί? Τι έγινε? Θα σου εξηγήσει ο Μουράτ. Τίποτα, τα γνωστά. Πάμε. Ονού πλατεία τα κιορτού, μέσα μα. Πειράσω ετζε, ο κουλτάν τσικάρκεν. Σε νύ κορτού μου, κονούς του νους μου. Όχι, ήτανε μαζί με αυτή. Ποια? Τη φοιτήτρια, τη χριστιανή. Αυτή έφυγε στην Αθήνα. Ξαναγύρισε. Πότε, πώς? Δεν ξέρω, πάντως αυτή ήταν. Και ήταν έτσι όπως τη φανταζόμουν. Όμορφη, μοντέρνα, με τον αέρα της Αθήνας. Περπατούσαν και κρατιόντουσαν από το χέρι. Εκείνος δεν σε είδε? Δεν ξέρω, μπορεί. Πάντως έκανε σαν να μην με πρόσεξε. Ντράπηκε. Με τι μούτρα να σου μιλήσει? Βέβαια. Πώς να με κοιτάξει τα μάτια? Μπελίκι, σεν δεν κατσμάκησε τι. Πέντε όλοι άναντι μου. Αμάχα τη είναι για πάντι μου. Βέκει τι πκόνος του. Τι τιμή συν. Ότι εκείνη για νιντάμε. Έβετ. Ωνα. Να πιορσουν μουράτ δε τι. Τρελάθηκε αυτός, Καλά μου είπε. Και έγινε κίτρινο σαν το λεμόνι. Και μετά? Μετά είπαμε γεια και έφυγα. Η άλλη τι έλεγε? Τίποτα. Μας κοιτούσε. Φαίνεται πως το έχουν πάρει απόφαση να μείνουν μαζί. Δεν θα κρατήσει πολύ ο ενθουσιασμός. Σε λίγο θα χωρίσουν να μου το θυμηθείς. Αγαπιούνται πολύ, σου κράν. Και σένα τι σε νοιάζει? Εσύ τώρα είσαι με τον Ισμέτ. Εκείνος κάνει σχέδια για σας. Να βλέπεις πώς το κοίταζε και πώς το κρατούσε. Τσόξουρμες. Να σου πω και κάτι ευχάριστο. Τι? Έλα, πες το. Ο Χασάν, ο αδελφός. Ναι. Μου ζήτησε να παντρευτούμε. Αρκαντασίν. Θα μιλήσει στους γονείς σας. Και από εβδομάδα θα στείλει το θείο του στο σπίτι. Καλά, εμείς τόσο καιρό νόμιζες ότι δεν είχαμε καταλάβει τίποτα? Έλα, λέγε. Εκεί που με λίγο μάλλη θα σου να γύρω.
Εσείς, η Χριστίνα. Δεν το πιστεύω, γύρισε. Γύρισε γιατί έχει ξαναφτιάξει με τον μουσουλμάνο. Τι λες, μωρέ, και εσύ που το ξέρεις. Έλα ρε, που ζείτε εσείς. Όχι, μας έλεγε πως δεν ήξερε ότι ήταν μουσουλμάνος. Κοιτάζε εδώ, ας είδε. Κάνε τον αδιάφορο. Έλα, είναι χοντρό. Δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Με τις μιλήσεις, σηκώνομαι και φεύγω. Κι εγώ, Παύλο. Άσε, θα το χειριστώ εγώ. Καλημέρα. Τι κάνετε? Γεια σου, Χριστίνα. Πώς από εδώ? Αποφάσισα να συνεχίσω κανονικά το έτος. Κάθεται κανένας? Ναι. Περιμένουμε κάτι φίλους. Πολύ καλά. Αφού περιμένετε φίλους. Χαιρετισμού στο Μουράτ. Είσαι πολύ λίγη για να πιάνεις το Μουράτ στο στόμα σου. Το παρατράβηξες. Αυτό πια δεν έπλακα. Σιγάρες, τη θίξαμε. Και στο κάτω-κάτω δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει. Ωραία, και δικαίωμά μας είναι να την κάνουμε πέρα. Θα πάω να τη βρω. Σταμάτα. Ή είμαστε παρέα ή δεν είμαστε. Ναι, αλλά το παραχέσαμε. Ναι. Έλα, μαμά. Πού είσαι εσύ, τι κάνεις? Εντάξει, καλά είμαι. Τι γίνεται εκεί κάτω, ο μπαμπάς? Δεν του έχει περάσει καθόλου? Πού είναι τώρα στο μαγαζί? Θέλω να του κάνω ένα τηλέφωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα στο κλείσει. Τι νόμιζες, τόσο εύκολα θα του περάσει? Προσπαθώ να τον καλμάρω, αλλά τον ξέρεις τώρα τον πατέρα σου. Εσύ τι κάνεις εκεί? Εγώ θα έλεγα να το ξανασκεφτείς. Ο Φιλιππός θα... Μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Πάντως, να πεις του μπαμπά ότι τον αγαπώ πολύ. Δεν έχει σημασία, εσύ να το πεις. Άντε, γεια. Την τελευταία φορά που είχαμε πάει για ένα συνέδριο στο Βερολίνο είχε τόσο πολύ χιόνι που κλειστήκαμε 2 μερόνυχτα στο ξενοδοχείο. Τώρα είναι καλύτερη εποχή. Έλα, μην έχεις τέτοια μούτρα, δεν σε πάνε για κρεμάλα. Όχι, εντάξει. Όταν θα έρθω κι εγώ θα πάμε εκδρομή στο Μέλανα Δρυμό. Έχω να πάω από τον καιρό που ήμουν φοιτητής. Πες μου κάτι. Πού ήξερες εσύ ότι αυτός ο τύπος είναι μουσουλμάνος? Δεν θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μόνο αυτό. Τώρα που φεύγω τουλάχιστον θέλω να ξέρω. Μου το είπε η ίδια. Πότε? Κάποια στιγμή που βρεθήκαμε. Οι δυο σας? Ναι. Και πώς έγινε αυτό? Την πήρες εσύ τηλέφωνο? Έλα, λέει, και τώρα γιατί μου τη δίνεις? Την κάλεσε μια μέρα στο γραφείο μου. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Σταμάτα! Σταμάτα τώρα αμέσως! Σε ρωτάω για ποιο λόγο. Ήθελα να δω πώς σκέφτεται. Γιατί σε παράτησε και γιατί μετά γύρισε πίσω. Είχες πει ότι δεν θα ανακατευθείς. Το είπες ή όχι? Δεν μπορούσε να παραμένω θεατής. Χειρότερος και από τη μαμά είσαι καταντήσει. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό από σένα. Ακού. Δεν θέλω να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Έτσι κι αλλιώς μας δούλεψε και τους δυο. Μεγάλο προσόν να ξέρεις να λες ψέματα. Την ταυτότητα μην την κρύψεις, θα την ξαναζητήσουν. Εντάξει, το ξέρω. Είπες να σου δώσουν παράθυρο. Τι θα γίνει, θα με πας μέχρι μέσα, τον ξέρω το δρόμο. Εντάξει, βρε παιδί μου, απλώς ήθελα. Γιατί ανησυχείς, μου λες? Τι φοβάσαι, μην την κοπανίσω, δεν θα το κάνω. Έλα, έλα, εξυπνάδες. Σε 3 μήνες που θα γυρίσεις, όλα θα σου φαίνονται διαφορετικά. Τότε μόνο θα καταλάβεις πόσο λίγη ήταν αυτή η κοπέλα. Τα πάμε αυτά.
Άντε, αγόρι μάτι. Να πας στο καλό. Να προσέχεις και να φροντίζεις τον εαυτό σου. Γεια σου, πατέρα. Όταν φτάσεις, πάρε με να μου πεις εντυπώσεις. Δηλαδή, πόσες φορές την ημέρα προσεύχεστε? Κανονικά 5. Όπου και αν είστε, πρέπει μια συγκεκριμένη ώρα να τα σταματήσετε όλα και να προσευχηθείτε. Φίλιππος. Αφήστε το μήνυμα μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Φεύγω για εξωτερικό. Γερμανία για μερικούς μήνες. Μην νομίζεις ότι έχεις ξεμπερδέψει μαζί μου. Φεύγω για εξωτερικό. Γερμανία για μερικούς μήνες. Μην νομίζεις ότι έχεις ξεμπερδέψει μαζί μου. Τι λέει? Τι να πει. Είναι πολύ θυμωμένος. Ευτυχώς φεύγει για ένα διάστημα στο εξωτερικό. Εκείνο που με τρομάζει περισσότερο είναι που ο πατέρας μου δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Είναι ζήτημα χρόνου. Πού και να μάθω ότι είσαι μουσουλμάνος. Τρέμω την αντίδρασή του. Έλα. Τώρα μόλις έφυγε. Ναι, στο αεροδρόμιο είμαι. Απογειώθηκε. Καταλαβαίνεις που φτάσαμε. Να ξενιτεύεται το παιδί μας για να γλιτώσει από το πορνίδιο. Έτσι, νεαρή και ας μη σ' αρέσει. Κόντεψε να μας διαλύσει το σπίτι. Το θέμα τώρα έληξε. Ας την πετύχει ένα πουθενά και θα σου έλεγα εγώ. Ψάχνω την κάρτα του Παπαγεωργίου. Πού την έχεις? Έψαξα στο γραφείο σου. Δεν τη βρίσκω. Πού τα καταχωνιάζεις όλα? Ψάξε, εκεί είναι. Καλά, θα ξαναψάξω. Και τόσο τρομερό. Αγάπησε τον Πέτρο, μαλώσανε, χωρίσανε. Μετά το σκέφτηκε και ξαναγύρισε σε αυτόν. Τα φέρνεις από εδώ, τα φέρνεις από εκεί. Μα έτσι είναι. Εδώ παντρεμένα ζευγάρια χωρίζουνε τώρα ο Φίλιππος και η Χριστίνα. Τη θέλω πιο όρημη στις σχέσεις της. Όχι μια έτσι, μια αλλιώς. Το κορίτσι διάλεξε. Πάει και τελείωσε. Παίρνει σκασμένη και κλαίει. Με ρωτάει τι κάνει ο μπαμπάς, γιατί δεν μου μιλάει. Πήρε και σήμερα? Κάθε μέρα παίρνει. Εντάξει. Κι εγώ το Φίλιππο θα προτιμούσα. Αλλά και ο Πέτρος σοβαρός φαίνεται. Δεν είναι τυχαίος, δάσκαλος είναι.
και μένει τώρα μαζί του. Για τη Χριστίνα, λες. Και πάσα με τρελάνιες. Βρήκαν διαμέρισμα. Θα μετακομίσουν από εβδομάδα. Διάρη, τριάρη. Πάρε να μάθεις. Θα χαιρόταν πολύ να σε ακούσει. Αφού και εσύ την έχεις επιθυμήσει. Έλα, 10 φορές σου ζήτησε συγγνώμη. Πώς να πάρω. Δεν θυμάσαι τι έγινε την άλλη φορά με τον Πέτρο. Κότεψα τον πλακώσω στο ξύλο. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Τη μία τσακώνονται, την άλλη φιλιώνουν. Τα ξέχασες με τον πατέρα μου. Πήγαινε να το σηκώσεις. Είναι η ώρα που παίρνει το παιδί. Άσε άλλη μέρα. Τι τώρα, τι αύριο. Άντε, πήγαινε. Για χατήρι σου, να ξέρεις. Ναι. Είστε ο κύριος Σάκαρης. Ναι, εγώ. Ο πατέρας της Χριστίνας που είναι στην Κομωτινή. Ναι, εσείς ποια είστε? Να τη χαίρεστε την κόρη σας. Το ξέρετε ότι ζει με ένα μουσουλμάνο. Όχι, δεν είναι δυνατόν η Χριστίνα να... Όπως σας τα είπα, με ένα μουσουλμάνο στην Κομωτινή. Ένα δάσκαλο. Δεν μπορεί. Κάποιο λάθος, κάποια σύμπτωση. Το ξέρει όλος ο κόσμος εκεί. Έχει γίνει μεγάλο σκάνδαλο. Ποια είστε εσείς, κυρία μου, μπορείτε να μου πείτε? Το γράψανε όλες οι τοπικές εφημερίδες. Η κόρη μου με Τούρκο. Αποκλείεται. Κάποιο Μουράτ που κυκλοφορούσε σαν Πέτρος. Είναι μεγάλη ιστορία. Ρωτήστε την ίδια να σας πει. Όχι, όχι. Ακούστε με. Μίλησες με το παιδί? Τι έγινε, καλέ? Τι σου είπε? Ήξερες εσύ για το Τούρκο? Ποιο Τούρκο, καλέ, τι λες τώρα? Ήξερες και δεν μίλαγες? Μίλα, Ελένη, γιατί θα γίνει εδώ μέσα της αναλήψεως! Μ' αρέσει πολύ. Λέω να το κλείσουμε. Η κουζίνα δεν είναι λίγο μικρή? Μια χαρά είναι. Και οι ιδιοκτήτες συμπαθέστατοι. Βλέπεις, δεν είναι όλοι σαν τους άλλους. Είδες, κανένα σχόλιο. Ναι. Χριστίνα. Μπαμπά μου. Ποιος είναι αυτός ο Πέτρος? Την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω. Το όνομά του το τουρκικό. Άκουσε με, μπαμπά. Θα στο έλεγα, δεν θα το κρατούσα κρυφό. Τσακίσου και έλα εδώ. Πάρε το πρώτο αεροπλάνο, το πρώτο λεωφορείο και έλα στην Αθήνα. Προσπάθησε να καταλάβεις. Σκασμός! Μαζέψετε και έλα αυτή τη στιγμή. Ιδαλλιώς θα έρθω εγώ επάνω και θα βουήξω όλη η Κομωτινή. Τι έγινε, τι συμβαίνει? Τα μάθε όλα. Για σένα. Πώς? Από ποιον? Δεν έχω ιδέα. Τα ξέρει πάντως. Πρέπει να φύγω Αθήνα. Θα πάω να τους εξηγήσω πως έχει κατάσταση. Και καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Να τελειώνουμε με τα ψέματα μια και καλή. Δεν νομίζω θα σε ακούσουν. Θα μιλήσω ανοιχτά. Και αν θέλουν να σε καταλάβουν. Σε έχασα μία φορά. Δεν θέλω να σε ξαναχάσω. Ούτε για χάρη του πατέρα μου.
αν λέει στο κρεβάτι μου. Το δικό σου είχαν σώμα και μου είπαν με ένα στόμα πως θυμάσαι την αγάπη μου. Δυο αγγέλοι χτες το βράδυ με τον άστρον το καράβι ήρθαν και σαν φίλοι τα πάμε. Πώς κοιμάσαι μου παν μόνη σε σεντόνι από χιόνι και μετά για σένα τα πιάμε. Γι' αυτό που είσαι σ' αγαπώ κι απόψε θα έρθω να σ' το πω με μια συγγνώμη όταν κάνω την αρχή φύγει.